Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στα Κόκκινα Γυαλιά. Για άλλη μια φορά είμαστε παρέα για να πούμε τα τελευταία νέα της ομάδας εν μέσω πληροφοριών για το επόμενο παιχνίδι της που είναι το Σάββατο στις 5 ώρα με τη Fulham. Σάββατο 14 Δεκεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες αυτής της εβδομάδας και χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες της επόμενης εβδομάδας και της μεθεπόμενης και της επόμενης από τη μεθεπόμενη και ούτω καθεξής. Είναι αυτό που λέμε το ντεμαράζ εορτών, είναι αυτό που λέμε είμαστε λαός για τα πανηγύρια. Πέρα από τη χαρά αυτών των ημερών, ιδιαίτερα που είναι μαζεμένες οι γιορτές, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεσαι άδεια, διακοπές, μετά τις γιορτές, για να ξεκουραστείς από την κόπωση που σου προκαλεί το ατελείωτο κυνηγητό, να προλάβεις να τους ευχηθείς όλων. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, χαρά και προκοπή στη ζωή τους, να τους χαίρονται και να χαίρονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα και φυσικά να ελπίσουμε ότι η ομάδα θα χαρίσει σε όλους μας τρόπαια φέτος για δώρο. Άγιε Βασίλη, ξέρεις έτσι, ένα quadruple, το γιατρό τον κάνει πέρα. Liverpool Fulham στις 5 λοιπόν, ένα παιχνίδι το Σάββατο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνέχεια, καθότι ναι μεν έχουμε κάβα ένα παιχνίδι, το game in hand που λένε στα αγγλικά, μιας και αναβλήθηκε το παιχνίδι του Σαββάτου, το οποίο λειτουργήσε και αμφίδρομα αν θέλετε, δηλαδή το καλό της υπόθεσης να ξεκουράστηκαν οι παίκτες, το κακό ότι μας πλησίασε βαθμολογικά. Πολλοί θα πούνε ναι ρε Γιάννη, αλλά είναι 3 βαθμοί. Παιδιά, άμα δεν γίνει το παιχνίδι και δεν τους πάρεις τους βαθμούς, δεν τους έχεις. Για όποιους σκέφτονται έτσι, επειδή το είχαμε κάνει αυτό το σκεπτικό στα 90s, στον παλιό το σύνδεσμο θυμάμαι, στα γραφεία λέει τότε, και λέμε εντάξει, έχουμε και δύο παιχνίδια που είχαν αναβληθεί, δύο παιχνίδια τότε, θυμάμαι κάπου, 6 βαθμοί και εκεί είμαστε, ξέρω εγώ, 2 βαθμούς από την κορυφή, δηλαδή είμαστε 4 συν. Έχετε ώρα να δώσουμε τα παιχνίδια, τα δίνουμε, τα χάνουμε, γεια σας. Πάει διαφορά περίπου το που υπολογίζαμε να είμαστε και μπροστά. Anyway, μέχρι να γίνει το παιχνίδι με την Everton, το έχουμε στο χέρι, αλλά δεν το έχουμε δώσει, οπότε δεν ξέρουμε τους βαθμούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η διαφορά είναι συγκεκριμένη. Πίσω μας είναι η Arsenal και η Chelsea, η Chelsea και η Arsenal. Η Chelsea που πολλοί κόσμοι δεν την υπολόγιζαν το καλοκαίρι, αλλά με τον προπονητή αυτό στον πάγκο, να ξέρετε ότι θα αποδειχθεί ένας, αν όχι σκληρός αντίπαλος, ένας αντίπαλος που θα μας έχει στο κατόπι. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ας πάμε να δούμε όμως τα δεδομένα του παιχνιδιού. Μια ομάδα η οποία φέτος παρουσιάζεται καλή, είναι στη μέση του πίνακα αυτή τη στιγμή, με ένα προπονητή το οποίο το ξέρουμε το πέρασμά του στην Ελλάδα, μια χρονιά αν δεν κάνω λάθος έμεινε, και από εκεί και πέρα έχει περάσει από Watford, Hull, Everton και τώρα στη Fulham, στην οποία έχει στεργείωσε τα τελευταία 3,5 χρόνια. Έπεσε κατηγορία, ανέβηκε κατηγορία. Ο Μάρκο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση προπονητή, ο οποίος δεν έκανε τη μεγάλη καριέρα, Ρίο Άβε και Μπελενέσες αν δεν κάνω λάθος, είναι τα πιο σημαντικά ονόματα που έπαιξε μπάλα, αλλά από εκεί και πέρα σαν προπονητής έχει μια αξιοπρεπή πορεία θα έλεγα εγώ, και τον υπολογίζει γιατί είναι πολύ εργατικός και είναι ιδιαίτερα έξυπνος τύπος. Δεν κρύβω το θαυμασμό μου, είναι από τους τύπους που μου αρέσουν να τους βλέπω στο παιχνίδι. 45-13 νίκες για τις δύο ομάδες, 19 παιχνίδια ισόπαλα, στις τελευταίες 6 αναμετρήσεις, 4 νίκες για τους Reds, 2 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Βλέπουμε από κάτω την ροή των παιχνιδιών των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα και μόνο, αυτό πιο πολύ για το κομμάτι της ψυχολογίας. Πολλές φορές έχουμε δει ομάδες οι οποίες δεν πάνε καλά στο πρωτάθλημα, προσπαθούν να κάνουν κάτι για να ρεφάρουν τη χρονιά στα κύπελλα. Οπότε απομονώνουμε σε αυτή την κάρτα εδώ που μας εξυπηρετεί το Who Scored πώς λειτουργεί και βλέπουμε ότι στα τελευταία της 6 παιχνιά η Fulham στο πρωτάθλημα έχει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Ας δούμε κάποια πραγματάκια που αφορούν εδώ την Fulham. Δεν έχει κάποιο παιχνίδι έξτρα. Εδώ θα ήθελα να προσέξετε το εξής. Στα λονδρέζικα ντέρμπι είναι αίτητη στα τελευταία 6 παιχνίδια, έτσι που έδωσε. Δηλαδή
Κέρδισε την Πάλας εκτός έδρας, ισοπαλία με την Τότεναμ εκτός έδρας, ισοπαλία με την Άρσεναλ εντός έδρας. Έκανε μια εκοφαντική ήττα από τη Wolves 1-4, κέρδισε την Brighton όμως 3-1. Βλέπουμε τα παιχνίδια της Fulham δεν ανοίγουν εύκολα κατά βάση, όταν ανοίξουν όμως ξεχυλώνεται. Σε 15 παιχνίδια πρωταθλήματος έχει 22 γκολ, αυτό μεταφράζεται σε 1,5 γκολ ένα παιχνίδι, 13,5 σούτ ένα παιχνίδι μέσο όρο, και εδώ βλέπετε το 51,6% κατοχή, είναι ομάδα κατοχής. Παίζει το ίδιο σύστημα με εμάς, το 4-2-3-1, και το είδαμε αυτό με την Χιρόνα ή Τζιρόνα, όπου μας δυσκόλεψε. Το 85% που είναι σχεδόν ποσοστό επιτυχία στις πάσες, δεν το λες και λίγο. Θα επιμείνω και θα μαλλιάσει η γλώσσα μου σε όλη την εκπομπή. Θέλει το παιχνίδι προσοχή το Σάββατο. Οποιαδήποτε ολιγορία, οποιαδήποτε χαλαρότητα θα είναι ζημιά. Είδαμε ότι η Χιρόνα ή Τζιρόνα, πείτε όπως θέλετε, την τρίτη το βράδυ, και μάλιστα εντυπωσιάστηκα που μας έσπασε τη γραμμή της άμυνας 2 φορές μέσα σε λιγότερο από 3 λεπτά. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Το ξαναλέω, αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Θα προχωρήσουμε στην ύλη της εκπομπής και θα πάμε στις κάρτες τις κλασικές που θα συγκρίνουμε τις δύο ομάδες στα αποτελέσματά τους και στις τεχνικές τους δεξιότητες. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων δίπλα-δίπλα. Είναι ιδιαίτερα αδύναμη τόσο στο να κρατάνε το προβάδισμα όσο και στα κατευθείαν, στα μακρινά σούτ. Κρατήστε το αυτό και θα δείτε κάτι που έχει ενδιαφέρον στην πορεία της εκπομπής. Γενικά πάντως είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα με ρόστερ το οποίο δεν τα πάει καθόλου άσχημα. Και μιας μιλάμε για ρόστερ, να πάμε στον Ζωάο Παολίνια, ο οποίος έφυγε το καλοκαίρι μετά από μεγάλο λόγο που έγινε για τη μεταγραφή του σε αγγλική ομάδα, και μέσα σε αυτή τη λίστα των αγγλικών ομάδων ήμασταν και εμείς, ακουγόταν όμως. Από εκεί και πέρα άφηξη του Ιωακίμ Άντερσεν από την Πάλας, του Ρόου, του Έμιλ Σμόιθ Ρόου από την Άρσεναλ. Βλέπετε ότι με τις δύο αυτές μεταγραφές κάλυψε το ποσό του Παολίνια. Και από εκεί και πέρα πήρε τον Σάντερ Μπέργκε. Αυτός είχε ακουστεί κάποια στιγμή και για μας όταν έπαιζε στη Southampton. Ένας παίχτης που δεν είναι κάτι το super wow, αλλά ως αμυντικός μέσος προφανώς και κάνει στις απαιτήσεις της Fulham. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τον Νέλσον Δανικό από την Άρσεναλ και τον Ράιαν Σεσενιόν, ο οποίος πήρε ελεύθερη μεταγραφή από την Tottenham μετά από ένα μέτριο πέρασμα δανεικός στην Γερμανία. Πολύ κρίμα για τον νεαρό αυτόν, ο οποίος πριν 4-5 χρόνια συζητήθηκε έντονα για να μεταγραφεί σε εμάς, δεν ήθελε να φύγει από το Λονδίνο, από την Fulham πήγε στην Tottenham και επέστρεψε φυσικά εκεί από που ξεκίνησε. Βλέπουμε και τη σχετική κάρτα σε rotation με τις επιδόσεις των παιχτών. Σαφώς και θέλει προσοχή ο Αϊόμπι. Με τον Ραούλ Χιμένες είναι οι κύριοι εκφραστές των προσπαθειών της Φούλα, με τον Χαρούλη τον Βίλσον, τον πρώην δικό μας παίχτη, να φιγουράρει στην τέταρτη θέση, αλλά μαζί με τα ίδια γκολ με τον Ρόου. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τον Άντερσεν που αποκτήθηκε από την Πάλας να κυριαρχεί στον μέσο όρο των ενέρεμων αμαχιών που κερδίζουν οι Cottagers. Εδώ λοιπόν αυτό που λέγαμε πριν, ότι το 4-2-3-1 είναι ευαγγέλιο για τον Μάρκο Σίλβα. Πριν δύο περιπτώσεις που δοκίμασε το 4-3-3 και δεν του βγήκε, του ήρθε ισοπαλία με την Ipswich. Όπως επίσης το 3-4-3 που δοκίμασε με τη City στο Etihad και ναι, μεν δεν πήρε αποτέλεσμα, αλλά βλέπετε από το τελικό σκορ ότι οι πολίτες ίδρωσαν. Θα μου πεις, οι πολίτες φέτος ιδρώνουν γενικά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το 4-2-3 τον πούλησε πανηγυρικά με την Wolves, όπως επίσης και στην Περμιέρα
με την United, όχι πανηγυρικά, αλλά τον πρόδωσε. Θα προχωρήσουμε για να πάμε στις επόμενες κάρτες, οι οποίες είναι κλασικές, τις ξέρετε, αλλά πάντα πρέπει να τις βλέπουμε και να τις προσέχουμε για να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα για κάποια πράγματα που αφορούν τον αντίπαλο. Τα στατιστικά δεν μιλούν από μόνα τους στο 100%, αλλά δίνουν ένα πολύ σημαντικό μέρος της εικόνας που μπορούμε να έχουμε και μας βοηθά να κατανοήσουμε για όσους δεν βλέπουν όλα τα παιχνίδια και είναι δύσκολο, αλλά για να δούμε λίγο, να έχουμε πάρει μια γεύση, μια εικόνα, το τι πρέπει να περιμένουμε το Σάββατο στις 5 ώρα. Πάμε λοιπόν. Πολύ σημαντικό να δούμε τον μέσο όρο τον γκολ. Τσούκου τσούκου μέσο όρο γκολ 1 ανά παιχνίδι στα 7 που έχουν δώσει εκτός έδρας. Οι Reds στο αντίστοιχο εντός που έχουν δώσει 7 είναι στα 2. Οι φάσεις στα σουτ είναι 16-13. Βλέπετε ότι είναι παραγωγική ομάδα. Ξαναλέω, θέλει προσοχή. Θα μου πει κανείς, γιατί είσαι τόσο ανήσυχος? Γιατί είμαι τόσο ανήσυχος, Γιατί η ομάδα παρουσιάζει σημάδια κόπωσης, βιολογικής, φυσιολογικό, σωματικής δηλαδή, αλλά και πνευματικής. Υπάρχουν κάποια λάθη που δεν είναι συχνά μεν, αλλά είναι παραλαμβανόμενα. Δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο με την Χιρόνα ήταν κακό. Δεν είναι το πρώτο παιχνίδι φέτος που δεν παίζουμε καλά, που έχουμε έλλειψη συγκέντρωσης, να είναι σωστές οι πάσεις μας. Διορθώνεται άρδιν το δεύτερο ημίχρονο, αλλά εμένα μου κακοφαίνεται αυτή η εικόνα. Η τόσο κακή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια ο Ολλανδός κρατάει την ομάδα, είναι η αλήθεια. Δεν την αμολάει να τρέχει πανικόβλητη. Είναι διαφορετική η προσέγγιση του από τον Γερμανό. 13-8 τα γκολ, ενώ 3-7 είναι τα γκολ που έχουν δεχθεί οι ομάδες οι αντίστοιχες, τόσο εντός και όσο εκτός έδρας. Το ξαναλέω, 13-8. Η Reds είναι σαφώς πιο παραγωγική. Anfield είναι αυτό, γέρνει το γήπεδο όταν χρειαστεί. Αλλά πρέπει να γίνει και το Σάββατο στο 100%. Και πάμε να δούμε τις κάρτες που μας αρέσουν, οι οποίες φυσικά έχουν ενδιαφέρον, καθότι θα πάρουμε μια εικόνα επίσης στατιστική για τη συμπεριφορά των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Καταρχήν ας δούμε το πώς αναπτύσσονται. Έτσι, πάμε. Βλέπουμε μια ισορροπία στα άκρα, στη δική μας, την οποία παρουσιάζουν και εκείνοι. Βοηθάει το 4-2-3-1. Εδώ είναι η επιθετικότητα και πώς μεταφράζεται αυτή στα σούτ, από ποιες κατευθύνσεις και οι δύο από τον άξονα. Απλά βλέπω ότι η αριστερή μας πλευρά είναι πιο δυνατή στο κομμάτι αυτό. Βλέπετε όμως ότι το 66% των επιθέσεων που δέχονται είναι από τον άξονα. Βλέπουμε μια οριακά μεγαλύτερο ποσοστό δραστηριότητας από εμάς στο αντίπαλο τερέν, στην αντίπαλη περιοχή. Τα έβαλα να ξαναπαίξουν γιατί πρέπει να τα δούμε αυτά. Έχουν μια ευπάθεια στην αριστερή τους πλευρά όπως εμείς στη δεξιά με τρέντ. Ό,τι παράξενο. Θα με συγχωρήσετε για το βήχα. Ανθρώπινο είναι και αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Ζωντανές. Στη ζωντανή εγγραφή. Μια και λέμε για εγγραφή, ώρα να περάσουμε στον Παναγιώτη, όπου θα μας παρουσιάσει την δική του ενότητα. Πραγματάκια που έχουν φυσικά σχέση με το παιχνίδι, αλλά και φυσικά θέματα που αξίζουν της προσοχής μας όσον αφορά την δική μας ομάδα. Στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον και στοιχηματικά και σε γενικές γραμμές και η προσέγγιση του Παναγιώτη έχει ιδιαίτερη σημασία αν προσέξετε τι σας λέει κάθε φορά, το οποίο το ξαναλέω στοιχηματικά
μπορεί να σας οδηγήσει στο ταμείο. Αν δώσετε φυσικά βάση και αν είστε και άνθρωποι οι οποίοι θέλετε να εντριγκάρετε λίγο την τύχη σας, όχι να τζογάρετε για βιοπορισμό. Είναι φάουλ. Λοιπόν, ώρα να πάμε στον Παναγιώτη. Σας κάνω πάσα. Καλησπέρα σε όλους και από μένα, εδώ στα κόκκινα γυαλιά. Καλησπέρα και στο Γιάννη από μένα, που σας τα έχει πει τόσο ωραία μέχρι στιγμής για το παιχνίδι της Liverpool με την Fulham. Ένα παιχνίδι που είναι ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι στη σειρά για τους Reds. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, προφανώς κάθε παιχνίδι θα γίνεται όλο και πιο μεγάλο. Ειδικά με τις γκέλες Arsenal και τη City το Σαββατοκύριακο, η Liverpool έχει την ευκαιρία να πάρει πάλι ένα momentum το οποίο μπορούμε να πούμε ότι το έχει χάσει λίγο με το στραβοπάτημα στο Newcastle και την νίκη, αλλά πολύ κακή εμφάνιση στην Βαρκελόνη με τη Χιρόνα. Μια Liverpool η οποία είδε όμως τον Άλισον να επιστρέφει, και αυτό πάντα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, και όσο καλός είναι ο Κέλεχερ, η ασφάλεια που σου δίνει ο Άλισον είναι πάρα πολύ διαφορετική. Για μένα είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας του κόσμου και ο ένας ίσως ο οποίος να ήταν το αντίβαρο σε αυτή την κουβέντα, ο Έντερσον. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν παίζει καν στη Manchester City, παίζει ο Ορτέγκα. Πρόκειται για τον κορυφαίο λοιπόν του κόσμου, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, γιατί έχει τον κορυφαίο στη θέση του πίσω στην ενδεκάδα, όσο καλά και να είναι και καλός να είναι ο αντικαταστάτης του, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο προσόν για την ομάδα. Εντάξει, είδαμε προφανώς ότι και ο Κέλεχερ έκανε το λάθος στο Newcastle. Βέβαια δεν μπορεί να κριθεί από αυτό η παρουσία του στην ενδεκάδα της Liverpool, ούτε η καριέρα του στη Liverpool, γιατί είναι ένας εκπληκτικός τερματοφύλακας, το ξαναλέω. Θα συμβούν κακές στιγμές. Εκεί που είχε πάει το παιχνίδι στο Newcastle έπρεπε να το πάρει Liverpool, αλλά ήταν τόσο κακή εμφάνιση που δεν μπορούμε να τα ρίξουμε όλα στον Quiv. Η Liverpool λοιπόν παίζει τώρα με την Fulham στο Anfield. Ένα παιχνίδι που συνήθως έχει πολλά γκολ. Δηλαδή πέρυσι ήταν το απόλυτο thriller να χάνει Liverpool 2-3 στο 80 με γκολ του De Cordova Reed, αν θυμάμαι καλά, και εν τέλει να το γυρνάει μέσα σε 3 λεπτά με γκολ του, γκολάρης μάλλον του Έντο και του Alexander Arnold. Νομίζω πως με την παρουσία που έχει η Liverpool στα τελευταία παιχνίδια, αν και δεν μ' αρέσει, προς τα γκολ θα πάμε. Νομίζω ότι θα έχει γενικά ρυθμό το παιχνίδι, θα έχει ευκαιρίες. Η Liverpool δείχνει μια μικροαστάθεια, το οποίο έχει να κάνει λίγο και με κούραση. Λογικό είναι, δεν έχει κάνει μεγάλο rotation ο Slot, ίσως γιατί δεν έχει έτσι πολλές επιλογές. Εντάξει, έχει αρκετούς τραυματισμούς τώρα. Λογικά δεν θα πάμε σε μια πάρα πολύ ελαχμένη ενδεκάδα σε σχέση με αυτό που είδαμε στην Καταλωνία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον ο οποίος μπορεί να αλλάξει. Νομίζω ίσως δούμε τον Χάκο βασικό και δούμε τον Νούνιε στον πάγκο, στον οποίο εμέσως πλην σαφώς ασκήθηκε κριτική στο πρόσωπό του από τον Σλότ, που είπε ότι ναι, okay, βρέθηκε σε πολύ καλές στιγμές, αλλά δεν μπόρεσε να τις τελειώσει και υπήρχαν άλλοι που θα τις τελειώνανε. Εμέσως πλην σαφώς λοιπόν την είπε λίγο στον Νούνιες, ο οποίος, αν και όποιος διαβάζει τα άρθρα στο Liverpool.gr, ξέρει ότι τον έχω στηρίξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά στα 2,5 χρόνια από την υπογραφή του ως η κορυφαία μεταγραφή στην ιστορία της Liverpool, έπρεπε να έχει αρχίσει να δίνει κάτι παραπάνω, και δυστυχώς δεν έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη σε σχέση με αυτό που πρώτο είδαμε από τον Darwin. Εντάξει, δεν ξέρω πόση υπομονή θα κάνει ακόμα η Liverpool μαζί του. Εγώ βλέπω να υπάρχει μια κίνηση μπροστά για κάποια μεταγραφή, αλλά αυτό νομίζω να το δούμε, αν όχι το Γενάρη, μάλλον όχι το Γενάρη, αλλά σίγουρα το καλοκαίρι. Τώρα στα του μάτς στοιχηματικά. Όπως είπα, τα γκολ είναι ένα τομέα που πρέπει να προσέξουμε. Στο over 3,5 είναι το line το οποίο προσφέρει η Στίχημαν, εκεί που είδα εγώ τις αποδόσεις. Στο 2,20 ήταν, όταν το τσέκαρα εγώ. Εντάξει, όπως είπαμε την προϊστορία, είναι πολύ φυσιολογικό. Η Liverpool κέρδισε 1-3 πέρυσι στο Craven Cottage, 4-3 στο Anfield. Στο κύπελο είχαμε παίξει, πάλι του κερδίσαμε 3-1. Ένα άντρι βγήκε στο League Cup, στον επαναληπτικό που ήρθε 1-1. Αλλά εντάξει, okay, είχε και ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Είναι μια επιθετική ομάδα η Φούλα. Επιθετική. Δεν είναι επιθετική, είναι πολύ καλή στην αντεπίθεση. Ενώ ότι βρίσκει ευκαιρίες τέλος πάντων. Και νομίζω ότι θα, αν δεν κάνει τη ζημιά, τουλάχιστον θα έχει τις ευκαιρίες στο Anfield. Ελπίζω να μην την κάνει τη ζημιά. Μια καθαρή νίκη 2-0 και ας πάμε κουβά. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι. Κατά τα άλλα, και το goal-goal στο 1.80 πάλι και αυτό έχει αξία. Okay, είπαμε, βρίσκει goal η Fulham γενικά κόντρα στη Liverpool. Όσο και αν δεν μας αρέσει, okay.
Μιλάμε για μια πολύ καλή επιθετικά ομάδα στη Γκόντρα. Καλό θα είναι για τη Λίβερπουλ αν δεν παίξει ο Ανταμάτρα ωραία, γιατί όσο τρομακτικό και αν είναι στα φυσικά του προσόντα, χάνει πάρα πολλές εύκολες ευκαιρίες. Χειρότερο από τον Νούνιες σε αυτή την περίπτωση, βέβαια δεν κόστησε 80 εκατομμύρια. Ή τέλος πάντων 65 πόσα ήταν. Νομίζω πως δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το παιχνίδι. Η σημασία του προφανώς είναι τεράστια. Μέχρι να έρθει το παιχνίδι με την Everton που μάλλον πάει για 11 Φλεβάρι, η Liverpool θέλει να κρατήσει αυτή τη διαφορά. Τώρα για την Chelsea δεν ξέρω αν μπορεί να κρατηθεί εκεί πέρα, γιατί έχει μια ομάδα η οποία έχει στην άμυνα τον Badiashile και τερματοφύλακα τον Sanchez, δεν ξέρω αν μπορεί να συντηρήσει ένα title challenge. Αλλά τουλάχιστον από την Arsenal, η οποία παίζει την ίδια ώρα το Σάββατο, και τη City την Κυριακή, θα ήθελαμε να διατηρήσει αυτή τη διαφορά 7 και 9 πόντων αντίστοιχα. 7 και 8, συγγνώμη. Αυτά για το παιχνίδι. Να ευχηθούμε προφανώς όλοι ένα ήρεμο απόγευμα. Δεν είχαμε ήρεμο απόγευμα, μάλλον βράδυ, στο Newcastle. Εντάξει, είχαμε ήρεμο στη Βαρκελόνη με τη λογική ότι okay, δεν ήταν και κανένα δύσκολο παιχνίδι, κανένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Δηλαδή, και να μην το έπαιρνε η Λίβερπουλ, μάλλον θα περάσει στους 8. Περιέργως ακόμα δεν έχει περάσει βαθμολογικά, αλλά την επόμενη αγωνιστική θα τελειώσει και αυτό. Επίσης, να σημειώσουμε ότι είναι καλό να πάρει και την πρώτη θέση, γιατί μετά στα διασταυρώσεις παίζει ρόλο που τερματίζει στο top 8. Δεν είναι απλά να τερματίσει στο top 8. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Έχουμε ακόμα μέχρι το Φλεβάρι που θα γίνει η κλήρωση. Αυτά από μένα. Να επιστρέψω στον Γιάννη. Εμείς θα τα πούμε για το επόμενο παιχνίδι της Liverpool που είναι με την Southampton, αν δεν κάνω λάθος. Κάνα τρελό λάθος αυτή τη στιγμή που είναι για τους 8 του League Cup. Από μένα να έχετε ένα καλό βράδυ, ξημέρωμα ή όποτε μπορείτε να βλέπετε αυτή την εκπομπή. Και προφανώς ξανά να ευχηθώ καλή τύχη στη Liverpool. Καλή συνέχεια. Επιστρέψαμε, επέστρεψα δηλαδή. Τι επιστρέψαμε, δεν είμαι και διχασμένη προσωπικότητα, μην τρελαθούμε. Επέστρεψα εγώ τώρα στους δέκτες σας, στις οθόνες σας, για να συνεχίσουμε την ύλη της εκπομπής και να πάμε σε μια ενότητα η οποία φυσικά και έχει σημασία, ιδιαίτερη σημασία, και είναι στο δελτίο απόντων, το νοσοκομείο δηλαδή. Έχουμε και εμείς αλλά και οι αντίπαλοι μας το Σάββατο απουσίες, να τις δούμε. Ο Κιέζε και ο Τζότα προπονήθηκαν, θα το δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Ο Κώστας έχει κάνει ατομικό πρόγραμμα αλλά είναι εκτός. Κονατέ επίσης και Μπράτλεϊ εκτός. Μακάλιστερ εκτεί την ποινή που δεν εκτίμησε, δεν έκτισε στο Γκούντισον το περασμένο Σάββατο, όπου κακοφάνηκε σε μερικούς που θέλαν να παίξουμε ντε και καλά, αλλά όταν δεν στρίβει το μυαλό τι να κάνουμε. Απ' την άλλη μεριά, σημαντική απουσία για τους, θα έλεγα εγώ, για τους φιλοξενούμενους είναι τόσο ο Άντερσεν όσο και ο Νέλσον. Επίσης, Κάρνε και Μπάσεϊ είναι απόντες λόγω τιμωριών. Τώρα, δεν λέω μεγάλη κουβέντα. Ο Κιέζ ήταν με ίωση και δεν ήταν στην αποστολή την Τρίτη. Και Τζότα που κάνουν, προπονήθηκαν. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε να κυλήσει, επειδή η εκπομπή γυρίζεται Πέμπτη βράδυ, να κυλήσει και η Παρασκευή, και φυσικά θα έχουμε σε κάθε περίπτωση νεότερα, τα οποία θα διαβάσει στο liverpool.gr, την Παρασκευή το βραδάκι, για να δούμε ποια θα είναι η αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι του Σαββάτου. Να δούμε τις πιθανές δεκάδες. Δεν θα αλλάξει άμυνα, και φυσικά ο Άλισον θα είναι κάτω τα δοκάρια. Κέρτις και Χράβμπεργκ, είδαμε το σχήμα αυτό και στην Ισπανία, με το Σομποσλέι μπροστά τους. Αυτοί που θα εναλλαχθούν σίγουρα είναι ο Χάκπο με τον Δίαζ, όπως τους βλέπετε, στην κορυφή, και ο Σαλάχ δεξιά. Σε αυτό το παιχνίδι, ίσως θα μπορούσε ο Ολλανδός, αν ήθελε, είναι τεράστιο το αν, να χρησιμοποιήσει και τον Έντο, να δώσει χρόνο και ανάσες στους δύο αμυντικούς εντός εισαγωγικών, εντός εισαγωγικών, το αμυντικούς μέσους. Διότι και ο Κέρτις και ο Ράιαν δεν είναι αμυντικοί μέσοι, παίζουν κατά συνθήκη, ανταποκρίνονται εναλλάξ στον ρόλο ικανοποιητικά, όμως κακά τα ψέματα άλλος είναι ο ρόλος τους και ίσως και να τους ευνουχίζεις κατά κάποιο τρόπο. Θα πάμε στον άρχοντα της συνάντησης. Δεν μας είναι άγνωστος ο κύριος Χάριγκτον. Μας διατήρησε σε ένα παιχνίδι 2-7 που κέρδισε με τη Λίνκολν στο Λιγκά πριν 4 χρόνια,
Πέρσι μας διατέτευσε με τη Φούλαμ στο 2-1, ενώ φέτος μας έχει διατέψει δύο φορές με ισάριθμες νίκες, το 3-0 με την Μπόρμουθ και το 2-1 με την Brighton, αν το θυμάμαι σωστά. Όντως, πολύ σωστά, μπράβο μου, άριστα 10 παίρνω, προβιβάζομαι στην επόμενη τάξη. Οπότε, το στατιστικό κομμάτι είναι θετικό για τον Χάριτον, για την παρουσία του Χάριτον στο Anfield, αλλά και γενικά, σαν διατής, μέχρι στιγμής μετράμε 4 νίκες στις 4 φορές μας έχει διατεύσει. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα και κάτι άλλο που αρέσει σε κόσμο και δεν θα τους χαλάσω χατήρι. Να δούμε παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα και των δύο ομάδων. Ο Χαρούλης ανοίγει το χορό. Κρίμα για το Χάρη. Κάνει καλές εμφανίσεις πάντως με την Φούλαμ. Το αναποδρομολόγιο, ο Χάρβι. Ήταν η πάντα και ο παδός της ομάδας. Έκανε τον ήρωα του πραγματικότητα. Νέκο Βίλιαμς παίζει στη Φόρεστ. Έχει μια χρονιά καλή, έχει μια χρονιά κακή. Θα δούμε. Καρβάλιο. Φάβιο Καρβάλιο. Από τις συμπάθειες μου, δεν τα πήγε ποτέ καλά με τον Γερμανό τελικά, δυστυχώς. Πίτερ Μπίρτσλι. Τεράστια μορφή με τη φανέλα των κόκκινων. Στα τελειώματα έπαιξε στη Φούλαμ. Όπως έπαιξε και ο Καρλ-Χάινς Νίντρε. Τεράστιος σέντερ φορ της Εθνικής Γερμανίας. Και της Dortmund, πρωταθλητής Ευρώπης, ήρθε σε εμάς. Stanley Collymore, τρελό Stanley, και αυτό στα τελειώματα, τελευταία ένσημα. Danny Murphy έκανε καλή πορεία με τη φανέλα της Fulham και διατέλεσε και αρχηγός της, όπως και στον επόμενο σταθμό του με την Tottenham. Γιάρι Λίτμανεν πήγε λίγο, δεν τα κατάφερε, με τα πολλά προβλήματα που είχε με τους αστραγάλους του, τεράστιος Γιάρι, τεράστιος Φιλανδός. Στιβ Φίναν, ένα από τους ήρωες της πόλης, δεξί back half, πολύ καλός Ιρλανδός, ξεκίνησε από εκεί και στα τελείωματα της καριέρας του, ο Τζον Άρνε Ρίσε, αριστερό back half της εποχής του Ραφ Μπενίτες, ενώ ο Πολ Κοντσένσκι μετά από μας πέρασε και από τη Φούλαμ. Αυτός, Σέιτζ Ότζο, έπαιξε δανεικός εκεί. Ο Κοντσένσκι, παιδιά, πήρε μεταγραφή σε εμάς όλος παραδόξως από εκείνο το εκπληκτικό γκολ που μας έβαλε στο τελικό του 2006, τελικού κυπέλλου Αγγλίας, με τη West Ham αυτός. Ο Λάζαρος, ο Μάρκοβιτς, κρίμα για το ταλέντο του, δεν τα κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες όλων αυτών που τον εμπιστεύτηκαν και τον έφεραν στο Anfield. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις, τις τελευταίες ειδήσεις που αφορούν την ομάδα μας. Πριν πάμε και στο ραντεβού των φίλων της ομάδας, τόσο στην Αθήνα όσο και σε υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, θα σας πω και γι' αυτό. Υπάρχουν μικρά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Δηλώσεις Άλισον, δηλώσεις Γκόμες. Εγώ θα πω ότι είχα ανάμεικτα συναισθήματα με την επιστροφή του Άλισον. Δηλαδή χάρηκα, ο Βραζιλιάνος μας έδειξε στην Ισπανία γιατί είναι νούμερο ένα. Στεναχωριέμαι με τον Κέλεχερ, ο οποίος, ναι, αξίζει για αυτός κάτι παραπάνω. Ο Γκόμες δικαιώνει τον σλότ μετά από 10 χρόνια που συμπληρώνει το καλοκαίρι στην ομάδα. Εντάξει, προσπαθεί. Η Ιαπωνία, η Hong Kong και το καλοκαίρι Reds, τα κλασικά για εμπορικούς λόγους. Φυσικά οι Reds κάνουν περιοδίες δεξιά και αριστερά. Όπως είπα, Τζόντα και Κιέζα στην προπόνηση. Ατομικό ο Κώστας δεν θα είναι στην αποστολή. Και τη συνέντευξη του τύπου του σλότ θα την διαβάσετε, θα είναι διαθέσιμη στο liverpool.gr το μεσημέρι της Παρασκευής. Ναι, βοηθάει την ομάδα, είναι η αλήθεια, ο Άλισον. Είναι μεγάλο τέρμα. Εντάξει, στεναχωριέμαι για τον Κέλεχερ, ο οποίος τελικά θα φύγει και πρέπει να φύγει. Για τον Γκόμες ξέρω πολύ καλά ότι σε κάποιες περιπτώσεις πολλοί τον περιμένουν στην γωνία να τον πυροβολήσουν, όμως δείχνει ένα πρόσωπο πάρα πολύ καλό φέτος, αλλά και πέρσι όταν χρειάστηκε να παίξει αριστερό μπακ για κάποιες συνεχόμενες αγωνιστικές τα πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα εγώ. Τέλος πάντων, αυτά είναι γούστα,
δεν θα τον αγαπήσει και κόσμος, και εγώ δεν είμαι ο super wow fan του σε καμία περίπτωση, αλλά αυτή τη φορά την κόκκινη φανέλα αξίζει το σεβασμό μας για την προσπάθεια που καταβάλει, τόσο αυτός όσο και άλλοι παίκτες όπως ο Νούνιες, τον οποίο ένας άθλιος στο Twitter έχει βγάλει ένα λογαριασμό, φύγε, κάνε ακόμα τόσες μέρες μέχρι να φύγει, δηλαδή ούτε για εχθρό σου. Αυτό είναι αθλειότητα. Εγώ του έκανα αναφορά φυσικά τύπου στο Twitter και προτρέπω όλους εσάς, για όποιον θέλει μπορώ να του στείλω με mail και να προστάρω το προφίλ του κάτω από την εκπομπή, είναι απαράδεκτο να μετράς μέρες μέχρι να φύγει ο Νούνιες. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι θέλουμε παραπάνω πράγματα από τον, Δαρβίνο και θέλουμε την αποτελεσματικότητά του, την οποία δεν βλέπουμε. Αλλά το ότι προσπαθεί μες στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το ότι εκτελεί τις εντολές του σλότ και τον αφήνει ικανοποιημένο ασχέτως της αποτελεσματικότητας, άρα ο προπονητής κάτι ξέρει παραπάνω για να είναι εκεί που είναι, στη θέση που είναι. Οπότε καλό είναι εμείς να σεβόμαστε την προσπάθειά τους και να στηρίζουμε την ομάδα. Δεν είπα να μην κάνουμε κριτική. Όλοι που είναι δημόσια πρόσωπα κρίνονται. Και εγώ που βγαίνω στο γυαλί μπροστά σας, φυσικά θα μου κάνετε κριτική. Είναι φυσικό επακόλουθο. Αλλά το να θαύουμε τον άλλον και να λέμε πόσες μέρες να φύγεις, είναι ντροπιαστικό. Ας σεβαστούμε λίγο τη φανέλα, παιδιά. Δεν είναι ντροπή. Το σύλλογο, την ομάδα, δηλαδή. Πού είναι αυτό το γιουνευρό καλό? Να σας θυμίσω ότι για πιο μεγάλους, όταν ήρθε ο Πετράκης ο Κράουτς για ένα τρίμηνο τετράμηνο, δεν μπορούσε να βρει δίχτυα. Έβαλε δύο γκολ μαζεμένα και μάλιστα το ένα ήταν και αποσύμπτωση, γιατί άλλαξε πορεία μπάλα σε ένα αμυντικό και πήρε μια τρελή τροχιά και ψιλοκρεμαστεί και πήγε στα δίχτυα. Σε ένα μάτι λοιπόν έβαλε δύο γκολ και πήρε τα πάνω το Πέτρος. Και φυσικά δεν ήταν τώρες, αλλά τα πήγε πολύ καλά και στην Εθνική Αγγλία έπαιξε και κάποια στιγμή έφυγε για την Portsmouth γιατί ήθελε να παίζει και του είπε και του Ράφα, του λέει coach, απλά εγώ θέλω να παίζω όμως. Του λέει, αλλά με τον Τόρες δεν μπορώ να σε βάζω, λέει, πρώτη επιλογή. Του λέει, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, δώσε μου όμως, λέει, την επιλογή να φύγω για να μπορώ να παίζω, γιατί θέλω να παίζω. Ήταν πολύ σεβαστό. Οπότε έφυγε. Ο Δαρβίνος, αν θα φύγει το καλοκαίρι, όποτε φύγει, πριν λήξει το συμβόλαιό του, θα είναι γιατί η ψυχολογία του είναι στα τάρταρα. Στο γήπεδο, πάντως, να ξέρετε, στο Anfield, τον λατρεύουν γιατί καταθέτει ψυχή σε όλα τα μήκη και πλάτη του γήπεδου. Και αυτό ο κόσμος το αναγνωρίζει. Μάθετε να τον αναγνωρίζετε κι εσείς. Είναι καλό να σεβόμαστε τους ανθρώπους, όχι μόνο για το αποτέλεσμα που φέρνουν, αλλά και για την προσπάθεια που κάνουν και ειδικά όταν καταθέτουν ψυχή. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πού θα δούμε το παιχνίδι παρέα. Εδώ να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό. Πέρα από το Πλατεία Καφέ για τους φίλους στην Αθήνα, υπάρχει ένα δελτίο τύπου στο site στο liverpool.gr όπου μπορείτε να κλικάρετε και υπάρχει μέσα ένα σύνδεσμος που παραπέμπει σε μια λίστα, το γράφει. Άλλα σημεία στην Ελλάδα θα βρείτε εδώ. Αν πατήσετε με το ποντίκι σας πάνω στο εδώ, θα σας ανοίξει ένα άρθρο με μία λίστα που έχει τα σημεία συναντήσεων της ομάδας μας, της λέσχης μας στην Ελλάδα. Προσφάτως ήρθαμε σε επαφή και με κάποιον φίλο της ομάδας που έχει ένα στέκι στην Κατερίνη. Για όποιον περνάει την Κατερίνη και θέλει να βλέπει το παιχνίδι, δεν είναι κακό να βλέπετε εκεί τα παιχνίδια της αγαπημένης μας ομάδας. Είναι φίλος της ομάδας ο ιδιοκτήτης, αγαπάει την ομάδα. Ας στηρίξουμε ένα δικό μας παιδί. Έτσι λοιπόν, 5 ώρα το Σάββατο, σωστά. Επειδή θα είναι και δύσκολο το παιχνίδι, δεν φαντάζομαι κανείς να μην έρθει εξοπλισμένος. Πάει ο στρατιώτης χωρίς το όπλο του στη μάχη. Έτσι κι εμείς. Πάει ο Λιβερπούλ για να δει την ομάδα χωρίς το απαραίτητο starter pack. Θα τρελαθούμε τελείως. Τι είμαστε δηλαδή, τίποτα αντεξιπλουστές στον χώρο. Και φυσικά πάμε στη λήξη να θυμίσω σε όλους ότι όλες οι ειδήσεις στο liverpool.gr θα ήταν καλό και χρήσιμο για όλους εσάς που βλέπετε την εκπομπή να στηρίξετε το site. Βλέπετε ότι κάνουμε κάποια σημαντική δουλειά. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να σας ενημερώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
και με σεβασμό στη νοημοσύνη σας. Δεν σας αντιμετωπίζουμε ως πρόβατα, δεν φτιάχνουμε τίτλους που να τσιμπάτε το δόλωμα για να ανοίξετε ένα κείμενο το οποίο είναι για τενεκέδες, και ό,τι πληροφορία έχουμε την παραθέτουμε ως πληροφορία. Ό,τι φήμη βρουν μπροστά μας την μεταφέρουμε σε εσάς ως φήμη. Δεν το αλλάζουμε, το ντύνουμε με σερμπαντίνες κομφετή, δεν και καλά για να στο γκλαμουριά. Ουά, παιδιά, εμείς παπατζηλίκια από εμάς δεν έχετε δει και δεν θα δείτε. Οπότε θα το εκτιμούσα πολύ από όλους σας βλέπετε την εκπομπή. Αν βρίσκετε κάποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, να τις αναδημοσιεύετε για να τις διαβάζει και άλλος κόσμος. Μήπως ξεστραβωθεί και σταματήσει να διαβάζει τις κουταμάρες. Έχω δει τις άπειρες κουταμάρες. Και επίσης έχω δει και κάκι στο τρόπο γραφής. Πρόσφατα είδαμε και ένα τίτλο που έλεγε από ένα άθλιο μέσο ελληνικό. Κώστας Τσιμίκας, έσκασε η βόμβα. Το μυαλό σου πάει, ας πούμε, την πυρομεταγραφή. Εντάξει, δεν πάει στην τρομοκρατική ενέργεια, αλλά λες και εσύ, όχι, φεύγει ο Κώστας. Και ανοίγεις μέσα και συζητάει, ξέρω, γράφει 10 ράδες, δεν γράφει παραπάνω, 50 λέξεις, 100, max. Και συζητάει ο τύπος που ο συντάκτης για το συμβόλαιο που μπορεί να προτείνουν, ας πούμε, σε Trent, Salah και Virgil. Μετά, τίτλοι. Αυτή είναι η δεξιά κάλτσα του Κώστα Τσιμίκα. Αυτό είναι το βρακί της φίλης, ας πούμε, του Τζότα. Αυτό το αυτή το βλέπω σε τίτλο. Εκείνο. Έτσι, γιουβέτσι, κοκορέτσι. Τι είναι αυτά, αρέσει. Δημοσιογραφία, λέει. Τι να πω. Τόση φτώχεια στη γλώσσα. Πραγματικά με εκπλήσει. Δεν ξέρω. Αγραμματοσύνη λέγεται στα απλά ελληνικά, αλλά τώρα άντε να πιάσει το... Πια στο αυγό λέει και κούρευτο. Έχει το μάλι το αυγό. Τέλος πάντων. Θα πω με προσοχή και απόλυτη συγκέντρωση για την νίκη. Τίποτα άλλο. Έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που ήταν παρέα μου. Καλή συνέχεια στο τι κάνετε. Εννοείται και πάλι ότι περιμένω τα σχόλιά σας. Το report, η post-game που έχουν μάθει και εδώ στα μέρη μας και λένε. Να είστε καλά, ραντεβού την Κυριακή και μετά θα συνεχίσουμε κανονικά για τις γιορτές. Δεν θα κόψουμε, δεν είμαστε σχολείο, να το κατεβάσουμε ρολάβος κανονικά από το ελληνικό πρωτάλημα. Θα συνεχίσουμε κανονικά όλες τις μέρες των εορτών να έχουμε preview και report. Να είστε καλά, ευχαριστώ με στα παρέα μου. Γεια σας.